dersem donarsın buradan. Donarak ölmek. Öyle zannedildiği gibi iyi bir ölüm değil. Αγαπητές φίλες, όσες από εσάς βλέπετε το τηλεοπτικό Εζέλ και λιώνετε σαν παγωτά, όσες από εσάς επιθυμείτε διακαώς να γνωρίσετε από κοντά το σκληρό αγόρι της τουρκικής τηλεόρασης, απευθυνθείτε στη Βάνα Μπάρμπα. Όσες από εσάς όμως είστε πιο ρομαντικές και θέλετε να γνωρίσετε τον ποιητή και ζηλιάριο Νουρ, απευθυνθείτε επίσης στη Βάνα Μπάρμπα. Σε κάθε περίπτωση είναι ο άνθρωπός σας, αφού και οι δύο θα είναι καλεσμένοι στο ελληνοτουρκικό ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει. Δεν είναι ο Εζέλ ο πρώτος, είναι ο Νουρ που παίζει, που έπαιζε παλιά. Είναι ο Νουρ ο οποίος έρθει στη Σαντορίνη στις 6 Οκτωβρίου. Στην Αθήνα θα είναι ο Εζέλ, επειδή όντως είναι πολύ δημοφιλής, κοιτάμε να τον φέρουμε στην Αθήνα για να το γνωρίσουμε και εδώ οι Έλληνες, που νομίζω ότι όντως η δημοφιλία του είναι πολύ μεγάλη. Και κοιτάμε τώρα, φτιάχνουμε το πρόγραμμα έτσι να μπορούμε να τους έχουμε σύντομα, δηλαδή μέχρι τον Οκτώβρη πιστεύω, γιατί Οκτώβρη θα είμαστε στα ελληνικά νησιά. Α, πείτε, ναι πείτε, πείτε ναι. Σου άζατε σαν νης. Με τον Εζέλ πού θα γίνουν, ας πούμε, οι συνεντεύξεις? Κοιτάξτε, θέλουμε να δούμε όπου είναι η όμορφη Ελλάδα, σε ωραία μέρη. Θέλουμε κάπου να υπάρχει φόντο Ακρόπολη, σε αρχαιολογικούς χώρους, να πάμε στο Σφούνιο, να πάμε σε μέρη που πραγματικά είναι φροντισμένα ενεργειακά, και μια και θα πουληθεί παντού το ντοκιμαντέρ, εντάξει, τουριστικά νομίζω ότι αυτό για μας είναι μια καλή ευκαιρία. Εζέλ, τον μας σαν τεφού ετικάδε, πιντε λίλικη άφμασα. Η τηλεοπτική Εζέλ και ο Νούρ επελέγησαν ανάμεσα σε πολλούς καλεσμένους, επειδή είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη χώρα μας, λόγω των τουρκικών σειρών στις οποίες πρωταγωνιστούν. Προσπαθούμε μέσα από όλη αυτή την ιστορία με το ντοκιμαντέρ να δείξουμε πώς δύο χώρες, παρόλες διαφορές, τι μπορεί να τις ενώσει. Και έχει πέρα από την ιστορία, πέρα από τις μνήμες, καλές ή κακές, έχει και την συνεργασία σε ανθρώπινο επίπεδο. Στην Τουρκία θα φιλοξενηθούν ελληνικές προσωπικότητες και εδώ εμείς θα φιλοξενήσουμε κάποιους Τούρκους. Η Βάνα Μπάρμπα αναχώρησε σήμερα για την Κωνσταντινούπολη, όπου συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ, που αρχικά θα προβληθεί στην Τουρκία με καλεσμένους δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες.